Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Αν και ξεκίνησε με άγριες διαθέσεις. Τον ανίκανο τύρανο τον κυνηγάνε Αμερική και Ευρώπη να εκδώσει ψηφιακές ταυτότητες από το 2021. Και τώρα αποφάσισε να το κάνει. Φαίνεται μόλις τα βρήκε με τους σωστούς επενδυτές. Έβαλε λοιπόν όλα τα Ιουσουφάκια του, τα καναλάκια του και τις εφημερίδες του να προπαγανδίζουν για τις ταυτότητες. Ο ίδιος φώναζε στη Βουλή ότι οι νέες ταυτότητες δεν θα έχουν ούτε τσιπάκια, ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα. Όλα τα φερέφωνα, αλλά και ο ίδιος, επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι δεν θα έχουν τσιπάκι. Έβαλαν ήδη και έγραφη οδηγία για να μας ενημερώσουν. Είναι φοβερό το πόσο χαζούς και ηλίθιους περνούν τους ψηφοφόρους τους και όλο τον ελληνικό λαό. Είναι να απορρεί κανείς. Βλέπει ήδη ότι θα υπάρξει αντίδραση και άρχισε το βρώμικο παιχνίδι του. Για να δούμε τι στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται στη νέα ταυτότητα. Θα συμπεριλαμβάνεται στην επρόσθετη πλευρά φωτογραφία κατόχου, αριθμός δελτίου ταυτότητος, επώνυμο, όνομα, φίλο κτλ. Στην πίσω πλευρά όνομα πατέρα, μητέρας, τόπος γεννήσεως, ομάδα αίματος, ύψος. Και το σημαντικό είναι ότι εφόσον αποφασίσει σχετικά, έχει προβλεφθεί χώρος για να τυπωθεί ο προσωπικός αριθμός πολίτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα έχει δηλαδή και ένα προσωπικό αριθμό πολίτη. Αλλά παρακάτω λέει. Στον ανέπαφο χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνονται φωτογραφία κατόχου, στοιχεία μηχανικός αναγνώσιμης ζώνης, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, επώνυμο πατρός πάλι, επώνυμο μητρός κτλ. Κτλ. Τι είπε τώρα όμως, στον ανέπαφο χώρο αποθήκευσης, τι είναι αυτό? Τι είναι ο ανέπαφος χώρος αποθήκευσης? Το λέει και παρακάτω. Όταν λέει από την κατασκευάζεται η ταυτότητα και άλλες λεπτομέρειες, μας λέει ότι ενσωματώνει και ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο λειτουργεί ανέπαφα. Δηλαδή μας λέει ότι δεν θα υπάρχει τσιπάκι, δεν θα έχει τσιπάκι ταυτότητα, αλλά θα έχει κάποιον ανέπαφο χώρο αποθήκευσης. Και μάλιστα αυτός ο χώρος αποθήκευσης θα είναι ηλεκτρονικός. Τι είναι αυτός ο χώρος, μαγικός χώρος? Ο τύπος μας δουλεύει κανονικά μπροστά στα μούτρα μας. Να ξεκαθαρίσουμε όμως το τι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης όταν ακούει τσιπάκι γενικά. Η κάρτα με τσιπάκι. Αυτό που ξέρει και έχει δει είναι η κάρτα του, η Visa, η Mastercard, οτιδήποτε, οποιασδήποτε αυτές τις κάρτες, οι οποίες έχουν αυτό εδώ πέρα, το πραγματάκι, που είναι επίχρυσο. Αυτό λοιπόν τι είναι? Με το που βλέπετε αυτό, αυτό νομίζω είναι το τσιπάκι. Δεν είναι το τσιπάκι αυτό. Αυτό είναι επαφές. Είναι επίχρυσες επαφές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 επαφές έχει εδώ πέρα. Και αυτές οι επαφές, με αυτές τις επαφές, διαβάζεται αυτή η κάρτα και γράφεται κιόλας από μηχανήματα, τραπεζικά και άλλα. Και για να γίνει αυτή η εγγραφή και το διάβασμα, πρέπει να γίνει δια επαφής. Πρέπει κάτι να κουμπίσει αυτή την επαφή. Όταν βάζετε αυτή την κάρτα σε ένα μηχάνημα, έρχονται κάποια μικρά pins, ακουμπάνε σε αυτές τις επαφές και διαβάζει την κάρτα. Πάντως, αυτή η μεγάλη επαφή είναι ο αρνητικός πόλος του ρεύματος που θα περάσει την κάρτα. Αυτός είναι ο θετικός πόλος του ρεύματος για να ενεργοποιηθεί η κάρτα. Και αυτά εδώ πέρα μπορεί να είναι κάποια pins δεδομένων και αυτά κάποια διακόπτες. Όλο αυτό λοιπόν το μεταλλικό, όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι εδώ πέρα δεν είναι το τσιπάκι, αλλά είναι μεταλλικές επίχρυσες επαφές, στις οποίες κάτι πρέπει να κουμπίσει μηχανικά πάνω εκεί, ώστε να δώσει ρεύμα και να το διαβάσει αυτό το τσιπάκι. Να διαβάσει το τσιπάκι. Το οποίο που βρίσκεται, το τσιπάκι είναι από εδώ κάτω, είναι ένα πάρα πολύ μικρό πραγματάκι από εδώ κάτω. Άμα δούμε λοιπόν μια τομή της κάρτας στην ακμή της, όπως φαίνεται εδώ πέρα, θα δούμε αυτό εδώ είναι το πάχος της κάρτας. Αυτές είναι οι μεταλλικές επαφές εδώ πάνω που βλέπετε. Το τσιπάκι είναι εδώ κάτω. Είναι αυτό το τσιπάκι είναι αυτό εδώ κάτω που δεν φαίνεται. Και ενώνεται με κάποια μικρά καλωδιάκια που λέγονται bond wires πάνω στις επαφές. Αυτό λοιπόν ισχύει για τις κάρτες που δουλεύουν εξ επαφής. Υπάρχουν όμως και κάρτες που δουλεύουν ανέπαφα. Και το κύκλωμά τους είναι κάτι σαν γι' αυτό. Έχει μια κεραία, αυτή είναι μια κεραία, μια σπήρα, μια κεραία, η οποία συνδέεται εδώ πέρα, σε αυτό το μαύρο πραγματάκι. Αυτό το μαύρο πραγματάκι τι είναι? Όμως μας λέει ότι η καινούργια ταυτότητα θα ενσωματώνει ένα ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, το οποίο λειτουργεί ανέπαφα. Αυτό λοιπόν το μαύρο πραγματάκι εδώ πέρα στο κέντρο είναι το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης. Πώς αλλιώς το λέμε αυτό? Τσιπάκι. Τσιπάκι το λέμε αυτό. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα τσιπάκι. Πάρα πολύ μικρό, όπως το τσιπάκι στην προηγούμενη φωτογραφία που είδατε. Απλά τώρα το τσιπάκι να είναι συνδεδεμένο με επαφές
στο ρεύμα και στα λοιπά, στην data pins και άλλα πράγματα, τώρα αυτό είναι συνδεδεμένο με μια κεραία. Αυτή η τεχνολογία λέγεται NFC, Near Field Communication, και δουλεύει στα 13,56 MHz. Δηλαδή, υπάρχει ο αναγνώστης ή ο προγραμματιστής και εκπέμπει σε μια συχνότητα τα λάμπδες 13,56 MHz. Αυτή η συχνότητα δίνει και ρεύμα στο τσιπάκι, αλλά και γίνεται ένα modulation το οποίο γράφει τα δεδομένα και τα διαβάζει. Και αυτή η τεχνολογία υπάρχει και στα κινητά σας, και στα κινητά σας τώρα ήδη, όποια κινητά έχουν NFC, με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν. Αλλά στην καινούργια ταυτότητα θα υπάρχει αυτό το κύκλωμα. Θα υπάρχει αυτό το κύκλωμα και ένα τσιπάκι. Τσιπάκι, έτσι λέγεται, τσιπάκι. Οι νέες ταυτότητες θα έχουν πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας, όπως αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, μεταβαλλόμενη εικόνα laser, εκτυπωμένες παραστάσεις, οπτικά μεταβλητή μελάνη, περιθλαστική διάταξη, οπτικά μεταβλητής εικόνας και ενδείξεις ορατές μόνο με την επίδραση του περιόδου φωτός. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί θα βάλουν και τσιπάκι και για παραπάνω ασφάλεια υποτίθεται. Η ασφάλεια όμως από το τσιπάκι NFC είναι πολύ μικρή. Ένας επίγοντος hacker με 20 ευρώ, μόνο με 20 ευρώ μπορεί να πάρει ένα NFC reader και με το κατάλληλο πρωτόκολλο των νέων κρατών να προσπαθήσει να τη σπάσει. Είναι θέμα χρόνου πότε θα σπάσει αυτό το πρωτόκολλο. Είναι θέμα χρόνου. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2019-1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη MRZ πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026. Και όχι τώρα. Τι είναι όμως το MRZ? Είναι το λεγόμενο Machine Readable Zone. Και είναι αυτή εδώ η κωδική, που βλέπετε εδώ σε μια ταυτότητα άλλης χώρας, οι οποίοι υπάρχουν και στα διαβατήρια. Και θα αρκούσε μόνο αυτός ο κωδικός, μόνο το MRZ, για να περάσει να φτιάξει τις νέες ταυτότητες. Τίποτα άλλο, ούτε τσιπάκια ούτε βλακίες. Μόνο με αυτόν τον κωδικό θα μπορούσε να φτιάξει τις νέες ταυτότητες, για να τις είχαμε το 2026. Αλλά όχι, αυτός θα βάλει και το τσιπάκι. Για ποιο λόγο? Ξέρετε για ποιο λόγο? Πόσο ψεύτης πρέπει να είσαι λοιπόν, για να προσπαθείς να περάσεις τις νέες ψηφιακές ταυτότητες με το νέο τσιπάκι σαν ανέπαφο μέσω αποθήκευσης? Πόσο? Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Βλέπετε πώς εξευτελίζονται δημοσίου, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα για αυτούς πλέον. Είδαν το χαμό που γίνεται με τον κόσμο να σειραίει στα αστυνομικά τμήματα για να μην πάρει την νέα ταυτότητα και άρχισαν να γριεύουν επειδή βλέπουν κατά πρόσωπο την πιθανότητα να φάνε πόρτα τους πολίτες. Ο λόγος λοιπόν που βάζουν το τσιπάκι στις ταυτότητες δεν έχει να κάνει ούτε με την ασφάλεια, ούτε με την ευκολία αναγνώσεως. Ο λόγος του τσιπ στην ταυτότητα, όπως είπαμε εδώ και 2 μήνες, έχει να κάνει με το ψηφιακό χρήμα. Το σχέδιό τους είναι να αποσύρουν όλα τα μετρητά από την αγορά και όλες οι συναλλαγές να γίνονται ψηφιακά. Ο μόνος τρόπος όμως για να γίνει αυτό είναι ο κάθε πολίτης να έχει ένα και μοναδικό ψηφιακό ID. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη που θα υπάρχει σε όλες τις ταυτότητες. Αυτός θα είναι ο αριθμός που θα σε ταυτοποιεί σε όλες τις συναλλαγές σου. Σχεδιάζουν μέχρι το 2026 να αναγκάσουν όλες τις επιχειρήσεις να δέχονται ψηφιακό χρήμα παράλληλα με τα μετρητά. Μετά από αυτό, σιγά σιγά θα αποσύρουν και τα μετρητά και θα ετοιμάσουν μια καθαρά ψηφιακή ελεγχόμενη κοινωνία. Μαζί με τα χρήματά σας και όλη η περιουσία σας θα μετατραπεί σε ψηφιακά tokens που θα ελέγχονται από ένα κεντρικό παγκόσμιο σύστημα. Όλα τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει μια ταυτότητα στο τέλος θα είναι περιττά, μαζί και το τσιπάκι. Το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι ένας μοναδικός αριθμός που θα δυστυχεί σε εσάς. Όλη αυτή η ιστορία με τα εφητευόμενα τσιπάκια που βλέπετε στο χέρι είναι παραπλανητική για να δεχθεί ο κόσμος το τελικό σφράγισμα. Προπαγάνδισε κάτι δύσκολο για να περάσει στο τέλος αυτό που θέλεις. Το εύκολο. Και αυτό θα είναι ένα απλό τατουάζ. Όπως είχαμε πει εδώ και 2 χρόνια, αυτό θα είναι ένα μικρό τατουάζ, το οποίο θα είναι μάλιστα διάφανο και το μόνο που θα περιέχει θα είναι ο αριθμός του πολίτη. Αυτό θα είναι και το χάραγμα. Μην πέσετε λοιπόν στην παγίδα του ανίκανου τυράννου και πιστέψετε ότι ταυτότητες δεν θα έχουν τσιπάκι. Θα έχουν τσιπάκι κανονικά και είναι και ο προπομπός της απόλυτης κλαβιάς σας. Εσάς και των παιδιών σας. Μην δέχεστε να σας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα σας με αυτόν τον τρόπο. Κάντε αντίσταση λοιπόν για μια φορά τουλάχιστον στη ζωή σας. Μην τις πάρετε, καθυστερήστε τον τύρανο. Είναι ελάχιστοι και είμαστε εκατομμύρια. Αντέξτε για λίγους μήνες την ταλαιπωρία που θα έρθει αν δεν τις δεχτείτε και θα δείτε πώς θα φανερωθεί το φασιστικό τους πρόσωπο. Τότε όταν πέσουν οι μάσκες, τότε θα ξεκινήσει η πραγματική αντίδραση από τον κόσμο και τότε θα είναι που θα πέσουν κατά κράτος. Ας ξεκινήσουμε αυτόν τον ανέμακτο πόλεμο όλοι μαζί και θα δείτε πώς θα γκρεμιστεί ο χάρτινος πύργος τους.